Αυτές οι κοινές κάρτες λοιπόν, μήπως αποτελούν τώρα ή μπορούν να αποτελέσουν και στη συνέχεια ένα κοινωνικό πρόβλημα? Δηλαδή, εξειδικεύω με ένα ερώτημα. Ναι. Αυτή η κάρτα της αυτομάτου συναλλαγής, ναι, τον άνθρωπο τον κάνει αμίλητο, ακοινωνήτο, απλώς να πλώνει το χέρι του, να το βάλει στην εγκοπή, να παίρνει ένα νούμερο, να παίρνει κάποια μέτρητα, να παίρνει κάποιο λογαριασμό κλπ. Οπότε δεν δημιουργεί περιορισμό στην κοινωνικότητά του. Άλλο να μπει μέσα στην τράπεζα, άλλο να πάει σε ένα χώρο συναλλαγής και να πει χαίρετε, τι κάνετε, να δημιουργηθεί επικοινωνία προσωπική, μες, να ανταλλάξουν ένα χαιρετισμό και στην είσοδο και στην έξοδο, να υπάρχει μια ανθρώπινη επικοινωνία. Εσείς ο ίδιος σε μια περασμένη εκπομπή είχατε αναφέρει μια εφημερίδα που έλεγε σαν λεζάντα, σαν τίτλο, αχρήματος συναλλαγή. Μάλιστα. Και ότι ο στόχος είναι να καταργηθεί το χρήμα, και είχαμε κάνει και ολόκληρη συζήτηση απάνω σε αυτό. Εν περιπτώσει, αυτό δεν γίνεται, το είχαμε πει, αποκλείεται να καταργηθεί το χρήμα. Εν περιπτώσει όμως που θα θέσουμε αυτό, θα πούμε ότι μπορεί να δρομολογηθεί μια τέτοια κατεύθυνση, σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί άλλα κοινωνικά προβλήματα ή ηθικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, κυρίως κοινωνικά τώρα. Και το κοινωνικό θέμα είναι σαφώς ότι, καταστρέφει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή θα κλείσουν. Κάποιο σούπερ μάρκετ ξένο ή ευρωπαϊκό, εφόσον θα ανοιχθεί και ελεύθερη αγορά, που θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με αυτές τις μηχανές, τις διάφορες που θα μπορεί να ανοιχνεύσει κάρτες, αν είναι και ηλεκτρονικές, μπορεί να είναι και ένα point of sales στην ταμιομηχανία πάνω, και κατά ανάγκη το μικρομάγαζο θα πάψει να υπάρχει. Στην περίπτωση τώρα του να με υποχρεώσει να έχω κάρτα, αυτό ήδη είναι μία ανωτρίωση. Δηλαδή θα με υποχρεώσει κάποιος και θα μου πει από μένα μπορεί να ψωνίσεις μόνο εφόσον έχεις κάρτα. Αν δεν έχεις κάρτα δεν γίνεται. Για να δούμε πιο συγκεκριμένα, ναι, κύριε Σταμάτη. Ναι. Εμπρότης να δούμε αυτό το οποίο αρχίσατε. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στις διάφορες επιχειρήσεις, μικρομάγαζα, ψηλικά τζίτικα, μικροβιοτεχνίες, θα λέγαμε καταστηματάρχες. Δηλαδή υπάρχει, τι ευνοείται με την χρήση των καρτών? Ευνοούνται αυτά τα μικρομάγαζα ή ευνοείται με ένα μεγάλο μονοπόλιο των πολυκαταστημάτων? Καταστρέφονται και ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής σε μια περιοχή, αν γίνει αυτό σαν λογική επικρατήση. Έχω μια διαφήμιση εδώ που δεν είναι θέμα ούτε δυσφήμιση ούτε τίποτα, είναι ένα δείγμα πως θα κινούνται οι νέες αγορές. Μπορεί να το δει ο φακός, που δείχνει ένα σούπερ μάρκετ πιο κοντά, ναι, σε εσάς. Ένα σούπερ μάρκετ στην Παλίνη. Ναι, στην Παλίνη. Το οποίο λέει ότι για να μπορέσεις να μπεις μέσα πρέπει να είσαι κάτοχος της κάρτα μας. Συγκεκριμένα λέει εδώ, αυτό είναι το διαβατήριό σου. Συνεπώς κάποιος που δεν είναι κάτοχος της κάρτας δεν μπορεί να μπει μέσα. Φυσικά θα έλεγε κανείς, και γιατί να μην γίνω κάτοχος της κάρτας. Το είπαμε κοινωνικά το θέμα. Κοινωνικά λέει το εξής, ότι εφόσον άνοιξε αυτό το κατάστημα το μεγάλο, είναι σίγουρο ότι έπνιξε ή έκλεισε όλους τους γύρω μικρομεσαίους. Είναι γνωστό όταν άνοιξε ένα μεγάλο μαγαζί, οι άλλοι δεν έχουν νόημα να υπάρχουν άμα είναι σούπερ μάρκετ. Το λέει η λέξη σούπερ μάρκετ. Κατά ανάγκη λοιπόν, ο κάτοχος της περιοχής εκείνης... Να εξηγήσουμε πώς γίνεται, ας πούμε, ένα πολυκατάστημα να συνθλίβει και να κλείνει τα μικροκαταστήματα. Με την κάρτα... Βάζει τιμές χαμηλές. Χαμηλές. Αυτό είναι λογικό. Και λένε οι γιουργίες. Μπορεί να γίνει. Αυτό είναι λογικό. Γιατί να πάμε στο γειτονά μας να ψωνίσουμε, θα πάμε εκεί που εδώ έχει 10 δραχμές λιγότερο. Ναι. Ή και 50 καμιά φορά, ναι, δραχμές λιγότερο. Ναι. Ένα αυτό. Μετά, δεν θα έχει δυνατότητα, αφού παίρνει μια μεγάλη ποσότητα, να πάρει σε μικρό κόστος, να πάρει πολύ φτηνό εμπόρευμα. Ναι. Ένα μικρό μάγαζο θα πάρει, ας πούμε, 10 κουτιά τσιγάρα. Σωστό. Ένα μεγάλο μαγαζί θα πάρει 1000.
Μια στα 10 θα έχει μια έκπτωση α. Σωστό. Στα 1000 θα πάρει μια πολύ μεγάλη έκπτωση. Άρα ναι. αυτό θα κάνει και μείωση των τιμών. Με κέρδος πάλι μεγάλο. Ναι. Οπότε θα μπορεί να λειτουργεί. Ναι. Και τα μικρομάγαζα λοιπόν, μικροβιοτεχνίες, μικροεπιχειρήσεις θα συνθλίβονται, θα μειώνουν την πελατεία τους και συνέχεια θα φτάσουν να μην έχουν να πιάσουν το ενίκιο για να κλείσουν. Κατά ανάγκη λοιπόν, αν τυχόν επικρατείς λογική της κάρτας, αυτό θέλω να πω, ο καταναλωτής θα οδηγηθεί στον μεγάλο. Ο μεγάλος θα του πει για να είσαι πελάτης μου, αλλιώς δεν μπορεί να μπεις από την πόρτα, θα έχεις κάρτα, η οποία κάρτα που είχαμε αναφέρει και στις περασμένες εκπομπές που δείχνει έχει σίγουρα μαγνητικά στοιχεία πάνω. Μάλιστα. Το δείχνει την οπισθία όψη. Και υπάρχει μια μεθόδευση για να επικρατήσει μια αυτό το ναι. κανάλι, δηλαδή όλος ο λαός να πηγαίνει μέσα σε ένα κανάλι, να εξοικειωθεί στο θέμα καρτών. Ναι, σε ένα εμπορικό κατάστημα, πολυκατάστημα να ψωνίζει. Υπάρχουν οι φήμες ότι μεθοδεύεται και η κατάργηση των λαϊκών. Βλέπουμε στα σούπερ καταστήματα, σούπερ μάρκετ, έχουν όλα τα μαναβικά, όλα τα της λαϊκής αγοράς. Η λαϊκή αγορά έχει ήδη αναγγελθεί ναι. μερικά χρόνια, ένα-δύο χρόνια. Ότι θα καταργηθεί. Είναι, ότι υπήρχε μία κίνηση προς κατάργηση της λαϊκής αγοράς. Οπότε σκεφτείτε τώρα. Καταργείται λέει εκεί που πάνε να πάρει πορτοκάλια, λεμόνια, μαναβικά, οτιδήποτε και ρύζι και λίγο ψάρι και οτιδήποτε, ας πούμε σε αυτήν η τιμή και να είναι και φρέσκα ναι. προϊόντα, θα αναγκαστεί να πάει στο πολυκατάστημα. Ναι. Και εφόσον τα πολυκαταστήματα αυτά ανοίγουν αυτή την θύρα τους με κάρτες ναι. και σιγά σιγά γίνονται υποχρεωτικές οι κάρτες, βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζονται κάποια δικαιώματα κοινωνικά του πολίτου. Εμπόδες μου είχαν ενοχλήσει το τηλέφωνο κάποιοι Κροατές και τηλεθεατές λέγοντας ότι μας εκβιάζουν, έχουμε μια μικροβιοτεχνία, ένα μικρό κατάστημα και για να δεχτούν το προϊόν μου με εκβιάζουν να βάλω barcode, να βάλω το UPC αυτό, να το περάσω μέσα από κώδικα. Για το barcode, ναι. γιατί ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου προϊόν ναι, χωρίς ναι. να έχει αυτό το γραμματοκώδικα δεν το δέχονται. Γιατί και οι τηλεθεατές μετά από μια σειρά εκπομπών ίσως να είδαν αρκετά σκόπιμα και χρήσιμα πράγματα που είπαμε. Αλλά κατ' εμένα έπρεπε εξ αρχής να είχαμε δώσει μια εξήγηση από τον barcode. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί μια συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πολλά πράγματα, εφόσον δεν έχουν καμία ερμηνεία σκοπιμότητας, μεθοδεύουν με κάποιο τρόπο ώστε όλοι να μας οδηγήσουν σε ρομποτοποίηση κάρτας. Εκεί δείχνουν όλα τα φαινόμενα. Είτε ο πλευράς αγορών, είτε ο πλευράς πιστωτικών καρτών, είτε ο πλευράς κοινωνικής περιθάψεως ή αναγνωριστικών στοιχείων ταυτότητας. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο μας οδηγούν. Που αυτό μπορείτε να το ερμηνεύετε εσείς. Εγώ το συσχέτισα. Δηλαδή, ένας μικρός βιοτέχνης λέγει δεν μου δέχονται τα προϊόντα χωρίς να τα έχω στα μπάρι με το UPC. Ναι. Οπότε τον αναγκάσω να βάλει αυτό το UPC που έχει και το 666. Άλλη πλευρά. Ας μιλήσουμε μετά για το UPC αυτό και το 666. Εγώ ήθελα μια άλλη ερώτηση. Έστω ότι επικρατεί αυτό το κλίμα των ηλεκτρονικών καρτών μέσα σε αυτές τις ίδιες επιχειρήσεις, στον εργασιακό χώρο ναι. που υπάρχουν οι υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται οι κάρτες, ναι. δεν θα έχουμε μια αναστάτωση αν γενικευτεί, δεν θα έχουμε μια απειλή για τους εργαζομένους, μια αναγκαιότητα για, για εξειδικευμένοι, θα λέγαμε, εργασίες, ναι. προσφορά εργασίες. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάρτες ελέγχου, εισόδου, εξόδου? Όχι, όχι. όχι. Ποιος θα χειρίζεται τα κομπιούτερ, ποιος θα τα διορθώνει? Πρέπει να είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά, εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά, δεν θα υπάρχει ένας πειρασμός. Θα μπουν, βγήκαν καλύτερα ηλεκτρονικά μηχανήματα, καλύτεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Πετάχτε τους παλιούς, πάτε καινούριους. Ναι, ναι. Δεν ανοίγει εδώ ένα κοινωνικό θέμα? Δηλαδή μόνο καλά στοιχεία έχει. Ναι, για να οριοθετήσουμε. Άρα, δηλαδή πράγματα. Βάλαμε τα κομπιούτερ στα καταστήματα, βάλαμε τις μηχανές να μετράμε τις κάρτες και όλα πάνε καλά. Ή έχουμε προβλήματα στον εργασιακό χώρο? Τι λέτε εσείς? Θα σας πω αμέσως. Θα απολυθούν οι υπάλληλοι? Όχι. Θα σας πω αμέσως ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα. Για να ξεχωρίσουμε πότε είναι κάτι χρήσιμο και πότε όχι,
Γιατί αν τυχόν ο τηλεθεατής που μπορεί να έχει ερωτήματα στο θέμα τεχνολογίας, δηλαδή είναι κακός ή όχι, να μην θεωρηθεί ότι η τεχνολογία θα είναι σαν με, δεν θυμάμαι το ιστορικό ακριβώς, τη μάχη του Πειραιά, όταν ήρθε η πρώτη τσιγαροποιητική μηχανή που έφτιαχνε αυτόματα, χύθηκε αματεράστος στον Πειραιά με χωροφύλακες και τους εργάτες οι οποίοι θα απολυόντανε. Η λογική μας είναι εδώ. Πού θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα, αν έχει σκοπιμότητα, αν μπάθουμε σε μια υπάλληλη και ποια είδους κάρτα θα είναι αυτή. Σας λέω εκ των προτέρων ότι αν χρησιμοποιηθούν κάρτες, η ζημιά στους υπαλλήλους είναι στον εργασιακό χώρο στις κάρτες εισόδου-εξόδου. Εκεί θα έχει. Αφήστε αυτό να δούμε μετά. Εκεί θα έχει πρόσθετη επιβάρηση και σε πρόσωπα και σε έξοδα. Ναι. Και σε τεράστιες Εγώ ρωτώ τώρα, ας πούμε, έστω έχουμε υπολογιστές ηλεκτρονίκους και χρήση ναι. καρτών. Ναι. Θα έχουμε αύξηση υπαλλήλων ή απολύσεις. Θα έχουμε περίπτωση... κόστος παραγωγής έργου ή θα έχουμε μείωση. Θα έχουμε προσάυξηση, ας πούμε, αμοιβής αυτών που θα διορθώνουν, που θα θεραπεύουν τα λάθη τους και θα εξυγχρονίσουν τα μηχανήματα. Στις πιστωτικές κάρτες δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, γιατί αντί να πληρώνει το ταμείο, το μόνο που κάνει είναι ότι κάποιος με ένα μπλοκάκι ειδικό που το αποστέλνει μετά στην τράπεζα, αποτυπώνει το ανάγλυφο της κάρτας για να το στείλει. Εκεί δεν νομίζω να έχει πρόβλημα που να επηρεάζει τον εργασιακό χώρο των υπαλλήλων που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία. Ας δούμε ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα κοινωνικών διακρίσεων. Θέλω να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Ναι. Δηλαδή η χρήση της οποιασδήποτε κάρτας. Ναι. Δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικών διακρίσεων. Αναφέρεται προηγουμένως σε ένα πολυκατάστημα που θέτει ως όρον εισόδου να είναι κανείς κάτοχος της κάρτας. Αυτό είναι ένα, ναι. Αλλά να σας πω ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό. Ερώτω εγώ, εάν κλείσει τα διπλανά καταστήματα τα μικρά, είναι ή δεν είναι, θα λέγαμε, στέρησης κοινωνικού δικαιώματος να μπορώ να ψωνίσω. Πώς μπορεί να μου θέσει όρους να εισέλθω με κάρτα όταν αυτός γίνεται αιτία το πολυκατάστημα και μου κλείνει τα μικρομάγαζα. Αυτό το ερώτημα ακριβώς πως το είπατε. Διακρίσεως. Κοινωνικών διακρίσεων. Κοινωνική διάκριση. Ένας έχει την κάρτα, μπαίνει στο κατάστημα και ψωνίζει. Αυτό το εδώ είναι μια τοπική διάκριση. Ενός περιορισμένου χώρου σε κάποια γειτονιά. Εγώ να σας πω μια πάρα πολύ σοβαρή διάκριση κοινωνική. Που έχει γίνει δεκτό και νόμιμα. Από πλευράς νομολογίας. Όποιος έχει πιστωτική κάρτα, αναγνωρισμένη σε διεκτές δίκτυο τραπεζών, μπορεί να μπει από το τελωνείο ερχόμενος από το εξωτερικό χωρίς να ελεγχθούν τα προϊόντα που έχει, εφόσον δείξει ότι τα ψώνισε με την κάρτα και δείξει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Δεν πιώνει φόρο. Δεν έχει έλεγχο. Δεν τελωνίζεται. Ναι, δεν έχει έλεγχο. Ο άλλος που δεν έχει κάρτα, μια διεθνή κάρτα, οι γνωστές Visa's card και τα λοιπά, αυτός θα έχει έλεγχο στο τελωνείο. Αυτό είναι μια διάκριση πολύ τρανταχτή.